Έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν έχει αποφασίσει ότι ούτε τη Μεγάλη Εβδομάδα θα μας αφήσει να πλήξουμε. Όχι, και πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε αυτή τη λέξη, δεν θα πλήξουμε, αλλά χρησιμοποιούμε συνήθως αυτή τη λέξη και για πράγματα τα οποία τα έχουμε, τα εκτιμούμε αναλόγως. Δηλαδή ότι επαναλαμβάνεται ο ίδιος και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μας δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό και έχει μπει σε μια λογική κατατριβής μας. Γι' αυτό το λόγο η δικιά μου η εκτίμηση, την έχω άλλωστε εκφράσει από το φιλόξενο βήμα της εκπομπής σας, πρέπει να είναι ψύχρεμη και να δίνουμε μικρή σημασία, χωρίς να διαφορούμε βεβαίως και χωρίς να μειώνεται η προσοχή μας, να δίνουμε μικρή σημασία. Πείτε μου, αισθάνεστε ότι έχει ανοίξει παρά την επανάληψη λίγο ακόμη τον τραχανά που έχει απλώς προς τα δω? Τι εννοώ, επειδή μπήκε στην Αγία Σοφιά. Ναι. Όχι ως επισκέπτης, πρόεδρος χώρας του είναι. Φυσικά. Και δικαίωμά του να επισκεφτεί έναν Φυσικά. Παγκόσμιας κληρονομιάς πια χώρο. Όμως είναι η πρώτη στίχη από το Κοράνι, αναφορά στον Πορθητή. Ναι. Τα ρίξε στον Κεμάλ, δηλαδή να γίνει ο Κεμάλ στη θέση του Κεμάλ. Κάπως έτσι, ναι, το σκέφτηκα. Αυτό, ναι, ότι θέλει να γίνει ο Κεμάλ στη θέση του Κεμάλ, άλλωστε σε λίγο καιρό θα ξεπεράσει τη διάρκεια που βρίσκεται, το χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται στην εξουσία από εκείνον του Κεμάλ. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει, το ήξερε, αλλά όλο και περισσότερο ότι ενοχλούμαστε από αυτήν την τη συμπεριφορά και έχω την αίσθηση ότι δεν του κοστίζει τίποτε να το επαναλαμβάνει. Εκείνο το οποίο εμείς πρέπει να προβάλλουμε είναι η έλλειψη σεβασμού προς ένα χώρο ο οποίος έχει την παράδοση, την ιστορία όπως η Αγία Σοφία και που είναι παγκόσμια κληρονομιά. Θεωρώ ότι από τη δική μας την πλευρά σεβόμαστε όλους εκείνους τους αντίστοιχους χώρους και είναι ένα ακόμη θέμα το οποίο μπορούμε να προβάλλουμε, στο οποίο πάνω μπορούμε να ασκήσουμε κριτική, όχι μόνο εδώ στο εσωτερικό, αλλά και διεθνώς, όπως επανειλημμένως έχω υποστηρίξει. Είναι η ρητορική η οποία δημιουργεί προβληματισμούς σε εμάς και ενδεχομένως απορροφά ενέργεια από άλλα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά. Πάντως έχετε δίκιο, γιατί ναι μεν έκανε το επικοινωνιακό του απαγγέλλοντας και τους πρώτους στίχους από το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά με η μάμη μαζί και τα λοιπά. Η διατύπωση για όποιον δεν φορτίζονταν και την πρόσεχε μιλούσε βεβαίως για μουσιακό χώρο. Σωστά, και περισσότερο στρεφόταν στους κεμαλιστές που του κάνουν κριτική. Γι' αυτό υπήρχε και η αναφορά στα τζαμιά. Εμείς βλέπουμε βέβαια το που κλείσανε. Εμείς βλέπουμε βέβαια τη δικιά μας την πλευρά. Καλά κάνουμε και τη βλέπουμε. Πρέπει να τη βλέπουμε, δεν μπορούμε να διαφορούμε. Ωστόσο, χωρίς να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση μυθριδατισμού και να μην μας αγγίζει τίποτε, που δεν αγγίζει τίποτε, λέω εγώ ότι ας του δίνουμε μικρότερη διάσταση, μικρότερη σημασία του Ερντογάν, γιατί λέει περίπου ό,τι θέλει. Πρόσφατα δεν ήταν που έλεγε ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Νομίζω αυτή η προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο διακομόδησης του ταιριάζει και ίσως θα φέρει και μεγαλύτερο αποτέλεσμα και στο εσωτερικό και διεθνώς. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τρία μικρά ζητήματα, τα οποία όμως νομίζω ότι έχετε την ικανότητα να τα απαντήσετε συνθετικά. Κοιτάξτε, εάν έχουμε επαναλήψεις, ένα είναι βέβαιο, ότι έχουμε μεμονή επανάληψη στο ότι τα Ήμια είναι τουρκικό έδαφος. Σωστά. Έχουμε μεμονή επανάληψη ότι εμένα μου είχαν τάξει σε 15 μέρες θα στείλουν πίσω τους 8. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι, όχι, εγώ δεν θα γίνω ντουντούκα ούτε εσείς του Ερντογάν. Είναι προφανές. Και λέω και κάτι άλλο εγώ, ότι αν πραγματικά ήταν έτσι, γιατί δεν το είπε στην Αθήνα δημόσια. Εδώ μας είπε τόσα και τόσα. Έτσι. Αυτό τον μάρανε.
Το τρίτο όμως που θέλω να μου σχολιάσετε επίσης είναι η διαρκώς εντυνόμενη επικοινωνιακά παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, ως προς το πρώτο θα συνεχίσουν να λένε τα δικά τους, αυτά που ξεκίνησαν να τα λένε πριν από το 1996, πριν από την κρίση, και εμείς φυσικά έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι όχι μόνο κάνει λάθος, αλλά αν ανοίξει αυτή η συζήτηση με κάποιον αξιόπιστο συνομιλητή θα φανεί ότι και κάποιες ακόμη βραχονισίδες της περιοχής θα πρέπει να βρισκόταν από την εδώ πλευρά των συνόρων. Συνεπώς το ζήτημα είναι ο συνομιλητής, έτσι. Αν υπάρξει τέτοιο θέμα και ανοίξει η συζήτηση, νομίζω το αντίθετο θα φανεί, και όχι ότι τα ίμια δεν είναι ελληνικά. Στο δεύτερο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί δεν το ανέφερε, βρισκόμενος στην Αθήνα, και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του ποιος ασκεί έχει την κυβερνητική ευθύνη στη χώρα μας, ως Έλληνες πολίτες δίνουμε σημασία σε αυτά που λέει η κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας, και κανένας αυταρχικός, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση αυταρχικός ηγέτης μιας άλλης χώρας, η οποία εν πάση περιπτώσει ακολουθεί και την πορεία αυτήν απέναντι στην Ελλάδα. Το τρίτο όμως έχει να κάνει με μια αλλαγή, έχει να κάνει με την πολιτική Μακρόν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ασφαλώς έχει ένα διαφορετικό προφίλ από εκείνο του Ολάντ και ως πρόεδρος, αλλά και ως προς τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί. Δεν έρχεται να υποκαταστήσει, και έχει σχολιαστεί αυτό διεθνώς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο θέλει να παίξει η Γαλλία ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεται ότι πολλά από τα συμφέροντά της έχουν φυγεί, ιδιαίτερα στο Λίβανο και στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές ήταν προνομιακά γαλλικής επιρροής, γι' αυτό και ίσως και η πρωτοβουλία του Μακρόν να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει ή να αναφερθεί τουλάχιστον στα τεκτενόμενα στη Συρία και στις σχέσεις Τουρκίας με τους Κούρδους της Συρίας, πολύ δε περισσότερο που στο εσωτερικό της Γαλλίας υπάρχει και ένα κίνημα υπέρ των Κούρδων της Συρίας. Και βέβαια η Γαλλία αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα είναι ένας σταθερό, η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σταθερή σύμμαχη της στην περιοχή, και με τις δικές της δυνάμεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες. Μόνο θετικό μπορεί να το δει κανείς. Βεβαίως πρέπει να δούμε πόσο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και ποιες δεσμεύσεις μπορεί να αναλυθούν κατέρωθεν ως προς κάποια ζητήματα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, για να κλείσουμε, αισθάνεστε ότι όλα αυτά και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν δεν υπάρχουν ευθέως κανάλια διπλωματικής συνεννόησης από τη Δύση με τον Ερντογάν σε αυτή τη φάση, που να μην έχουν σκαπανεβάσματα, σας κάνει πιο καχύποπτο, πιο ανήσυχο? Ασφαλώς θα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Ναι. Ανήσυχο όχι, περιμένουμε να δούμε το αν και κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί από το Κογκρέσο ο διορισμός του νέου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κάποια δημοσιογραφικά, σύμφωνα με πηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών έχει λάβει εντολή από τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει με την Τουρκία το με ποια πλευρά είναι, δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με την Ρωσία.
και αναμένεται να δούμε την πολύ συγκεκριμένη εξέλιξη. Αναμφίβολα όμως γνωρίζουμε ότι και από την δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και από τοποθετήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Ελλάδα θεωρείται ένας σταθερός σύμμαχος και αξιόπιστος στην περιοχή και ιδιαιτέρως χρήσιμος, να το πω έτσι τη λέξη, βάλτε την εσείς αν θέλετε σε εισαγωγικά, στην περίπτωση που τα παράγματα στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία δεν πάνε καλά. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο ότι έχει συντελεστεί μέχρι στιγμής με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα έχουμε και την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών αυτή την εβδομάδα. Ποια είναι η αίσθησή σας τελικά? Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν πλευρές στα Σκόπια που θέλουν να κάνουν βήματα. Από εκεί και πέρα τα βήματα που έχει να κάνει η δικιά τους η πλευρά είναι πολλά. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να τα κάνει, εκτός αν από τη δική μας την πλευρά υπάρχουν, αν θέλετε να το πω έτσι, υπάρχει κάποια υποχώρηση σε εκείνα τα οποία έχουν τεθεί ως κόκκινες γράμμες. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, είναι ότι η αναθεώρηση του συντάγματος, τα ζητήματα του ψευδοαλυτρωτισμού, τα ζητήματα της εθνότητας κτλ. Γιατί όντως ό,τι και να συμφωνηθεί στο όνομα, δηλαδή ακόμη και στο όνομα να μην υπήρχε κάποιο κομμάτι σε μια σύνθετη ενιαία, λέω εγώ, ονομασία, αν δεν εξαλειφθούν και τα υπόλοιπα δεν γίνεται τίποτε, και κυρίως αν δεν υπάρχουν διαδικασίες επαλήθευσης. Οι διαδικασίες επαλήθευσης είναι για να διασφαλιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ούτε βεβαίως η διεθνή συμφωνία είναι ό,τι το καλύτερο, διότι και με την Αλβανία για παράδειγμα είχαμε κάνει μια διεθνή συμφωνία οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά πήγανε και την ακύρωσαν, όπως και η νέα συμφωνία που πάει να γίνει, και αυτή δεν φαίνεται ότι φαίνεται μάλλον ότι συναντάει κάποια ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι η πλευρά των Σκοπίων βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι έχουμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα ας αναμείνουμε να δούμε αν πραγματικά το θέλουν και πόσο το θέλουν. Αισθάνεστε ότι είμαστε περισσότερο μπροστά σε ένα διέξοδο που θα έχουμε απλά περισσότερο και μάλιστα διέξοδο λόγω των εσωτερικών ζητημάτων στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα πάμε σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, τι έφταξε? Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Έτσι πως έχει πάει μέχρι τώρα το πράγμα, δεν μπορεί κανένας να πει στην Ελλάδα ότι δεν έκανε, δηλαδή στο επικοινωνιακό παιχνίδι το blame game, όπως και ο μέσος Έλληνας πλέον το έχει μάθει, στο παιχνίδι δηλαδή των αλληλοκατηγοριών και στο φόρτωμα της ευθύνης για την αποτυχία έναντι τρίτων που επιθυμούν να εξευρεθεί τέλος πάντων μια συνεννόηση μεταξύ δύο πλευρών, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη λύση, να υπάρξει μια συνεννόηση. Η Ελλάδα θεωρώ ότι τα έχει πάει αρκετά καλά, υπό την έννοια ότι έχει φανεί προς όλες τις πλευρές, έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις της, και είναι καλό όταν ξεκαθαρίζει τις θέσεις σου λέγοντας ότι εκείνο, εκείνο και εκείνο, και βεβαίως πρέπει να υπάρξουν οι συνταγματικές αλλαγές. Θα πω επίσης τη λέξη συμφωνία πακέτο, είναι μία λέξη την οποία εγώ έχω βάλει στην κουβέντα για να μην παρεξηγούμεθα, αλλά λέγεται και από ένα κομμάτι στην Ελλάδα της αντιπολίτευσης, συμφωνία πακέτο, και εκείνο το οποίο δεν έχει μπει ακόμη στην κουβέντα και θα ήθελα σιγά σιγά να μπει είναι η διαδικασία της επαλήθευσης, αν και όταν επαναλαμβάνω γίνει μια συμφωνία, διότι αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα πράγματα, η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν μικρότερες πιθανότητες να γίνει μια τέτοια συμφωνία από τις περισσότερες. Αισθάνεστε ότι, και θέλω να κλείσουμε αυτό, ότι ανεξάρτητα από τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων, υπάρχει και ένα κομβικό σημείο ως προς την οριμότητα των δύο πλευρών
για μια συμφωνία και εννοώ τους λαούς. Κοιτάξτε να δείτε, ο δικός μας ο λαός δεν έχει, θεωρώ, τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, οι αντιθέσεις εκδηλώθηκαν, θα έλεγα με όριμο και δημοκρατικό τρόπο. Εκείνο το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί και δεν έχει, ο μέσος Έλληνας δεν έχει την αίσθηση, ειδικά όσο φεύγουμε από τα βόρεια και προχωράμε προς τα νότια, δεν έχει την αίσθηση αυτού του πλησίματος εγκεφάλου που έχει γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους στη γειτονική μας χώρα, που όντως βλέπουν, καθρεφτίζονται. Δεν είναι αστείο όταν το λέω και βλέπουν στον καθρέφτη τους το Μέγα Αλέξανδρο ή τον συνεχιστή, τον Απόγονο. Κοιτάξτε, 70-80 χρόνια προπαγάνδας είναι αυτή, από το πρωί ως το βράδυ, σε κάθε έκφανση της κοινωνικής τους και της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, θα μας φαινόταν εμάς, για παράδειγμα, πολύ παράξενο αν λέγαμε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετέβη εχθές το μεσολόγιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν τις ειδήσεις στη γειτονική χώρα. Ο πρόεδρος της πήγε στην τάδε πόλη της, σε εισαγωγικά, Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούν αυτή την ύπαρξη καλλιεργούν τη δημιουργία, έτσι, ή αν θέλετε ενισχύουν τη δημιουργία αυτής της εθνότητας που προέκυψε από το πουθενά πριν από 80 σιγά σιγά χρόνια.